Παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Πάνου Σκουρλέτη και του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Νίκου Παπά αναμένεται να πραγματοποιηθεί το ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ στην πόλη των Ιωαννίνων την Πέμπτη, Παρασκευή και το Σάββατο. Συνάμα θα παραστούν Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων, οι οποίοι την Παρασκευή θα μιλήσουν στις θεματικές ενότητες του συνεδρίου. Στο επίκεντρο του συνεδρίου θα βρεθεί το ζήτημα της μεταρρύθμισης στο μοντέλο λειτουργίας του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης, με βασικούς άξονες την αποκέντρωση, την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. Παράλληλα, θα συζητηθούν θέματα που απασχολούν το σύνολο των αιρετών της χώρας, όπως τα οικονομικά των Δήμων, η ενίσχυση της καταστατικής θέσης των αιρετών και η τοπική ανάπτυξη. Ειδικότερα, θα αναπτυχθούν θεματικές ενότητες που σχετίζονται με τα έξυπνα συστήματα διαχείρισης του ΣΟΤΑ, την κοινωνική πολιτική, την υγεία, την απασχόληση, το μεταναστευτικό ζήτημα, τις προληπτικές μορφές ελέγχου του ΣΟΤΑ, το περιβάλλον και την πολιτική προστασία. Επιπρόσθετα, θα παρουσιαστούν οι μελέτες που εκπώνησε το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για λογαριασμό της ΚΕΔΕ για τα ευρωπαϊκά εκλογικά συστήματα και την φορολογική αποκέντρωση. Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα και οι απαντήσεις που δόθηκαν στο ερωτηματολόγιο που απίφθινε η ΚΕΔΕ στους αιρετούς της αυτοδιοίκησης με αφορμή τη διεξαγωγή του. Πρόκειται για μια καινοτόμο πρωτοβουλία της Ένωσης, μέσω της οποίας τέθηκαν όλα τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν σήμερα το θεσμό της αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και δόθηκε η δυνατότητα στους αιρετούς και τους πολίτες να καταθέσουν τις προτάσεις τους μέσω πολλαπλών επιλογών. Τα συμπεράσματα από τις απαντήσεις που δόθηκαν θα αποτελέσουν μέρος των θέσεων που θα κατατεθούν στο συνέδριο και θα καθορίσουν το περιεχόμενο του τελικού ψηφίσματος. Επιπλέον, για πρώτη φορά θα υπάρξει θεματική ενότητα που θα απευθύνεται σε διευθυντικά στελέχη Δήμων με στόχο τη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού των Δήμων, ώστε να ανταποκρίνονται με επάρκεια στα καθήκοντά τους. Στο συνέδριο έχουν προσκληθεί να παραστούν μέλη της κυβέρνησης, αρχηγοί κομμάτων, εκπρόσωποι κομμάτων που συμμετέχουν στο Εθνικό ή Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δήμαρχοι από όλη την Ελλάδα, εκπρόσωποι αυτοδιοικητικών φορέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού και του επιστημονικού κόσμου. Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του συνεδρίου, την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου και ώρα 5.30 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ στο Δημαρχείο της Σάρτας. Με αφορμή την διεξαγωγή του συνεδρίου, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Πατούλης, επεσήμανε ότι το συνέδριο διεξάγεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη για το μέλλον της χώρας χρονική συγκυρία. Σε αυτό το πλαίσιο, οφείλουν όλοι οι θεσμικοί και κοινωνικοί φορείς της πατρίδας μας να ενώσουν τις δυνάμεις τους ώστε να συμβάλλουν δημιουργικά στην εθνική προσπάθεια για την αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της Ελλάδας, σημείωσε ο κ. Πατούλης, υπογραμμίζοντας πως η μεταρρύθμιση της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι αναγκαία για να αλλάξουμε το κράτος, τις ζωές μας και την χώρα. Αφορά όλους τους πολίτες, καθώς συνδέεται άμεσα με το μέλλον της Ελλάδας και αποτελεί προϋπόθεση για να οδηγηθεί στην ανάπτυξη μετά από 8 χρόνια κρίσης που εξελίσσεται σε παρακμή, καταλήγει η δήλωση του κ. Πατούλη. Εν ώψη της διεξαγωγής του συνεδρίου της ΚΕΔΕ στην πόλη των Ιωαννίνων και σχολιάζοντας ένα από τα βασικότερα ζητήματα που θα απασχολήσουν το συνέδριο, όπως είναι η τοπική ανάπτυξη, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Νομού Ιωαννίνων, Χρήστος Μεντής, υπογράμμισε τα εξής. Η ανάπτυξη, στραμμένη όμως και από την ΚΕΔΕ προς τον τουρισμό. Δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη εάν δεν στραφεί η ανάπτυξη στον πρωτογενή τομέα. Ο τουρισμός μπορεί να βοηθήσει, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί αυτή η μονομερής συζήτηση συνέχεια ότι η ανάπτυξη θα γίνει μέσω του τουρισμού, νομίζω ότι είναι ψευδεπίγραφτος. Κόσμος μπορεί να έρθει από το εξωτερικό, να αφήσουν όχι μόνο τα ελάχιστα χρήματα, όμως κύριο να αφήσω άλλα πράγματα που δεν βοηθάνε όμως κατά τη γνώμη μας την ολόκληρη ανάπτυξη της χώρας. Εκείνο όμως που θέλουμε να τονίσουμε εν ώψη και του συνεδρίου που θα γίνει εδώ στα Γιάννηνα, ότι σε αυτά τα 8 χρόνια τουλάχιστον των μνημονιακών πολιτικών που τόσα δεινά επέφερε στον ελληνικό λαό, μερίδιο ευθύνης έχει και τοπική αυτοδιοίκηση. Έχει σοβαρό μερίδιο ευθύνης, γιατί δεν προχώρησε και αυτή να αντιδράσει, αν θέλετε, προς αυτή την κατάσταση. Δεν ακούσαμε μια φωνή αντίδρασης και κινητοποίησης, και η ανάπτυξη θα είναι για ποιον. Αυτό που λέγαμε τον τουρισμό ή σε άλλες υπηρεσίες, όταν σήμερα οι εργαζόμενοι είναι και απλήρωτοι,
ειδικά στον ιδιωτικό τομέα, όταν οι απολύσεις είναι μία πίσω από την άλλη, όταν τα 300 ευρώ που είναι υποτίθεται τετράωρης απασχόληση και δουλεύουν 10 ώρες, για ποιο θα είναι η ανάπτυξη? Όταν οι εργαζόμενοι δεν πληρώνονται, όταν οι εργαζόμενοι δεν έχουν το προστοζήν, για ποιο θα είναι η ανάπτυξη? Και μερίδιο ευθύνης, το λέω, έχει σοβαρό μερίδιο ευθύνης, έχει και η τοπική αυτοδιοίκηση, που είναι και αυτή ένα κομμάτι της κρατικής εξουσίας.